Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την κυρία Φέη Σκορδά. Δικαστήριο σήμερα για την κυρία Σκορδά. Κατηγορούμενη κυρία Σκορδά. Πέραστε, κύριε Καραλή, πέραστε. Πέραστε. Κατηγορούμενη η Φέη Σκορδά. Για συκοφαντική δυσφήμιση, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον γνωστό δικηγόρο, ο οποίος πηγαίνει τη Φέη Σκορδά στα δικαστήρια. Σήμερα ήταν ένα δικαστήριο το οποίο, κύριε Καρατσιόλη Θάνο, θα μας πείτε τι έγινε, τι συνέβη σήμερα. Καλησπέρα στο δικαστήριο που είχατε. Σας ακούμε, κύριε Καρατσιόλη, σας ακούμε. Ναι. Καταρχάς θέλω να μας πείτε για ποιο λόγο κινηθήκατε νομικά κατά της κυρίας Φέη Σκορδά. Ναι, απλά να διευκρινίσω ότι δεν είναι κατηγορούμενη, είναι εναγόμενη, γιατί έκανα αγωγή εναντίον της. Αναγόμενη, μάλιστα. Για το ποσό των 170.000, γιατί προσέβαλε την προσωπικότητά μου και την επαγγελματική μου. Άρα σήμερα είχαμε το δικαστήριο που ζητάτε 170.000 ευρώ από την κυρία Φέη Σκορδά. 170.000 ευρώ και ζητάτε. Και από τον Αντένα. Είναι εναγόμενοι και οι δύο. Είναι παθητική ομόδικη. Ο Αντένα, ο τηλεοπτικός σταθμός, μέσω του οποίου εξέπεμπτε τη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία με διευκρίνησε προ 18 μήνου περίπου, το καλοκαίρι του 2017. Μα εσείς λοιπόν ζητάτε 170.000 ευρώ από τη Φέη Σκορδά για το λόγο ποιον, να μας πείτε. Να μας θυμίσετε. Για το λόγο ότι με δυσφήμισε χωρίς να έχει καμία σχέση η ιστορία εκείνη που είχε προκύψει τότε με την επαγγελματική μου ιδιότητα. Δηλαδή να γράψω εγώ ένα κείμενο στο οποίο μπορεί να μην άρεσε ούτε σε εσάς ούτε σε την κυρία Σκορδά ούτε σε οποιονδήποτε. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές, καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Καράλη, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Καρατσιόλης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε μιλήσει και είχε γράψει έτσι ένα κείμενο το οποίο είχε ενοχλήσει πάρα πολύ γυναικείο κοινό, γυναίκες κυρίως, οι οποίες αποκαλούσε με όχι τόσο κολακευτικό τρόπο τις γυναίκες οι οποίες έχουν κάποια παραπάνω κιλά. Υπήρχαν οι αντιδράσεις, δικαιολογημένες για μένα, αλλά ναι, υπήρχε δικαιολογημένες αντιδράσεις των γυναικών και του κόσμου για αυτό το οποίο έχετε γράψει, αλλά υπήρχε ένα τόπιμα σύμφωνα με αυτό το οποίο μας λέτε της κυρίας Φέη Σκορδά, λέει μέσα από την εκπομπή της να μην πηγαίνουν να μην πηγαίνει κανένας κόσμος σε εσάς στο δικηγορικό συγγραφείο. Πάμε να δούμε το πείμαχο βίντεο που για αυτό το λόγο στέλνει στο δικαστήριο την κυρία Σκορδά. Εγώ πιστεύω ότι καμία γυναίκα η οποία σέβεται τον εαυτό της δεν θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον ίδιο το γραφείο στο οποίο εργάζεται. Και άντρας, γιατί μόνο γυναίκα. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά... Μάλιστα. Αυτή η φράση λοιπόν ήταν που σας κάνει να ζητάτε 170.000 ευρώ από την Σκορδά. Και επίσης είχε πει και κάτι ακόμα, κύριε Καρατσιόλη. Νωρίτερα, αν δείτε όλο το δεκάλεπτο βίντεο, λέει και άλλα δυσφημιστικά για την επαγγελματική μου ιδιότητα. Τι λέει δηλαδή. Το θέμα είναι ότι όντως. Τι λέει, κύριε. Κι άλλα λέει ότι με αποκαλεί δικηγοράκο, Καραγκιόζη. Κύριε Καρατσιόλη, θυμόμαστε. Να ολοκληρώσω, μισό λεπτό. Τι σας αποκαλεί. Δικηγοράκο, βλάκα, μικρόνο και διάφορα άλλα τέτοια υποτιμητικά επίθετα. Η κυρία Σκορδά τα έχει πει όλα αυτά. Η κυρία Σκορδά και η συνεργάτη τη. Το πάνελ, ναι. Μάλιστα. Και θυμόμαστε τότε είχε πει. Γι' αυτό εγώ κάνω αγωγή και έναν δύο τηλεοπτικού σταθμού Αθήνα και η κυρία Σκορδά που είναι η εκπρόσωπο τη εκπομπή. Οπότε έχει ευθύνη και για όλου του υπόλοιπου. Και είχε ακουστεί τότε, κύριε Καρατσιόλη, αν θυμάμαι καλά, ότι κάποιο μπορεί να χάσει κιλά, αλλά η ανοησία δεν διορθώνεται. Και αυτό, πολλά πάρα πολλά. Αν το ακούσετε το βίντεο, ήταν δεκάλεπτο. Μα, σήμερα λοιπόν εσείς είχατε το δικαστήριο βίντεο και ζητάγατε 170.000 ευρώ από τη Σκορδά και τον Αντένα. Τι έγινε λοιπόν, έγινε το δικαστήριο. Λοιπόν, σήμερα με κάλεσε η αντίδικη πλευρά, η πλευρά του Αντένα και της κυρίας Σκορδά, το δικηγόρο της δηλαδή, και μου ζήτησε να αναβάλουμε την υπόθεση εν ώψη κάποιου εξοδικαστικού συμβασμού. Μου έγινε μια οικονομική πρόταση για κάποιο μικρότερο ποσό της 170.000. Ούτως ώστε να μην γίνει το δικαστήριο και να τα βρούμε εξοδικαστικά. Το δικαστήριο λοιπόν σήμερα αναβλήθηκε για τις 10 Μαΐου. Οπότε μέχρι τότε ίσως έχουμε κάποια συμβαστική λύση να μου δώσετε ένα μικρότερο ποσό από τις 150.000 που ζητάω και να τα βρούμε. Βέβαια, κύριε Καρατσιόλη, έχει γίνει μια πρόταση στο τραπέζι που δεν μπορώ να πω το ποσό δημοσίως. Εσάς το ποσό αυτό το οποίο σας δίνεται σας καλύπτει για να αποσυρθείτε από τη δίκη. Δεν είμαι σίγουρος ακόμη, το σκέφτομαι, είμαστε σε διαπραγμάτευση. Κύριε Καρατσιόλη, μισό λεπτάκι λίγο να διευκολύνω. Θυμόμαστε τότε που είχατε βγει ξανά στην εκπομπή μας, ότι είχατε πει ότι δεν θα κάνετε πίσω σε αυτό το ποσό, ακόμη και αν σας έκανε μια εξοδικαστική πρόταση η κυρία Σκορδά.
Όχι, δεν είχα πει δεν θα κάνω πίσω σε αυτό το ποσό. Είχα πει δεν θα κάνω πίσω αν μου ζητήσει τη γνώμη για να αποσύρω γενικά την αγωγή. Αλλά τώρα αν μου ζητήσει ένα ποσό της τάξης των μισών χρημάτων ενδεχομένως από αυτά που ζητάω ή και παραπάνω, μπορεί και να το συμβιβάσω, να μην γίνει δικαστήριο. Άρα κύριε Καρατσιόλη, κερδίσατε από αυτά που είπε η Σκορδά. Ορίστε. Δηλαδή βγάλατε χρήμα. Μα δεν έγινε ακόμα κάποιος συμβιβασμός. Εδώ που δεν θα πάει να γίνει. Άρα δεν Σκορδά, βρήσε και εμένα στην πάνω μια αγωγή. Να βγάλει και ο κερασπασμένο. Ότι είχε πει ο κύριος Καρατσιόλης ότι τα χρήματα αυτά θα τα δώσει για φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν το ακούω τώρα κύριε Καρατσιόλη. Και επειδή έχω για κάποια κιλά παραπάνω, είμαι από τις στιγμένες. Και τα κιλά δεν πάνε, τα κιλά δεν πάνε με την νοημοσύνη. Ούτε η ευγένεια πάει με τα κιλά. Εγώ είμαι από τις στιγμένες. Έχετε μετανιώσει καθόλου αυτά που είπατε? Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Στιγμένες δεν υπάρχουν γιατί δεν προσωποποιώ. Εγώ έγραψα ένα γενικό λογοτύπο. Το γενικό και το όριστο. Στο γενικό και το όριστο είναι όλοι μέσα. Για πνιγμένες λέγατε. Έχετε μετανιώσει καθόλου για αυτά που έχετε γράψει? Γιατί να μετανιώσω για κάτι το οποίο δεν είναι μεμπτό από κανένα νόμο και από καμία... δεν είναι μεμπτό για εσάς, όχι για τους άλλους. Είναι δική σας άποψη. Όχι για τους πνιγμένους. Ακούστε λίγο για να μην τρελαθούμε τελείως αυτή τη χώρα. Οτιδήποτε είναι μεμπτό ή όχι το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, δεν το κρίνει το καφενείο. Η συζήτηση ελαφρά την καρδία σε μια ομίγυρη. Και οι έχοντες λογική και οι εγγράμματοι ξέρουν τι είναι μεμπτό. Είναι και κάποιοι άγραφοι νόμοι, κύριε Καρατσιόλη. Όχι. Όταν μιλάτε για ρατσισμό και εκδικάζετε ρατσισμό, στην ίδια κατηγορία είμαι. Ήταν για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε πει για ρατσισμό. Ήταν για συκοφαντική δυσφήμιση για αυτά που είπε η Face Corner, να μην πάει κάποιο πελάτη στο γραφείο του κύριου Καρατσιόλη. Τι σχέση έχει αυτό με το κείμενο που έγραψα εγώ? Πάμε λοιπόν να πω ότι δεν απευθυνόταν. Πάμε για να μην φεύγουμε από το θέμα. Δεν ήταν ευρωπαϊκή κατανάλωση. Ξέφυγε χωρίς λόγο η κατάσταση. Πάμε λοιπόν. Ζητάτε λοιπόν 170.000, έχετε το αντένα και σα ζητάει να κάνετε συμβιβασμό ίσω με τα μισά χρήματα. Περιμένουμε να δούμε αν θα το αποδεχτείτε για να μην φτάσει η υπόθεση στις αίθουσες του δικαστηρίου. Άλλη μια ερώτηση. Έχετε κινηθεί νομικά και κατά της κυρίας Κατερίνας Καινούριου? Όχι, δεν έχω κινηθεί. Όχι, αυτό είναι. Μόνο αυτή η αγωγή υπάρχει προς το παρόν. Είχατε αφήσει εχμές αγωγή. Να, κινηθείτε, να κάνετε αγωγή. Είχατε αφήσει εχμές τότε. Μέχρι στιγμής υπάρχει αυτή η αγωγή μόνο. Δεν έχω κάνει κάποια άλλη. Ότι θα κάνω και κάποιες αγωγές ακόμα είναι το μόνο σίγουρο. Όταν τις κάνω θα ενημερωθείτε, θα το μάθετε σίγουρα. Μάλιστα. Κύριε Καρατσιόλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είστε καλά. Καλά. Το θέμα εδώ πέρα είπαμε. Θέλω, σε καλή μεριά. Παρακαλώ, αν και θα τα δώσει όπως είπα. Εγώ παρακαλώ τη Σκορδά να με βρίσουνε. Θε Σκορδά, βγες και βρίσε με στον αντένα εκεί. Αφού ο αντένα χαρίζει έτσι, παιδιά, όχι, τα μισά λεφτά που τη ζητά. Βρίστε με στον αντένα να κάνουμε κανένα σπασμένο. Βρίστε μα. Για ρατσισμό να το ξεκινήσουμε λιγάκι. Όχι μόνο οι έχοντες παραπάνω κιλά. Και εγώ που δεν έχω παραπάνω κιλά, αυτό από το πράγμα δεν μου άρεσε. Μάλιστα. Μένουμε εδώ πέρα. Μετά λέμε γιατί γίνονται ανορεκτικές. Εδώ είναι χτυπήματα αλλεπάλληλα. Είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί Face Σκορδά αυτή τη στιγμή? Γιατί τι έχουμε? Έχουμε αυτή τη στιγμή ο αντένα να πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό και 70.000 να δώσει και τα παραπάνω, μισά και 85.000 να δώσει και 100.000 να δώσει και 50.000 να δώσει. Είναι ένα ποσό το οποίο ήταν μη υπολογίσιμο ότι θα δοθεί από μια εκπομπή η οποία είναι ποικίλη ύλη, σχολιασμού, ένα πρωινάδικο, να κάνει να πληρώνει τίκες αποζημιώσεις και τη στιγμή που τα νούμερα τηλεθέασης για τη Face Σκορδά δεν είναι απλώς απογοητευτικά, αλλά έχει αρχίσει να υπάρχει έντονη ανησυχία και να υπάρχει και η παρέμβαση της διοίκησης του αντένα. Για πες μας τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, μπορεί η Face Σκορδά να ξεκίνησε με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, μέχρι και 30% είχε κάνει την και πρώτη εβδομάδα που βγήκε η εκπομπή στον αέρα. Η σημερινή όμως εικόνα της εκπομπής σε σχέση με τα νούμερα τηλεθέασης δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτά τα νούμερα που έκανε τότε στην πρεμιέρα. Χθες λοιπόν η Face Σκορδά που μας συνήθισε σε 25άρια. Τι είναι αυτό? Έκανε 15,5%. Έχει γίνει κάποιο λάθος από το control? Όχι, όχι, είναι κανονικά τα επίσημα στοιχεία. Και το control είναι και έτσι, δίνει και παραπάνω. 15,4%. Χαρίζει το control και τηλεθέαση στην κυρία Σκορδά. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι τα νούμερα όπως τα βλέπουμε. Ναι. Να πούμε για την ιστορία ότι αυτά τα νούμερα η Face Σκορδά δεν τα έχει κάνει ποτέ ως παρουσιάστρια στον Αντένα στο πρωινό. Ούτε με τον Γιώργο Λιάγκα. Τόσο χαμηλά νούμερα. Δηλαδή πρόκειται για ένα αρνητικό ρεκόρ της Face Σκορδά. Της Face Σκορδά. Της Face Σκορδά. Και να πούμε με και το κάτι πρωινό άλλο. Του Αντένα. Έχουμε αυτή την τηλεθέαση η οποία πραγματικά κινητοποιεί τη διοίκηση του Αντένα.
Από την άλλη έχουμε τις αγωγές και πληρώνει ο Αντένα τα σπασμένα αυτές τις μέρες. Με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ακούσαμε τώρα. Μπορεί να μην τα βρίσκει στα επαγγελματικά, τα πάει καλά στα ερωτικά όμως. Όπως πλέξαμε χθες. Μήπως τη ματιάσανε τη γυναίκα, τη ματιάσανε για τη νέα της σχέση, για τον έρωτά της και τρώει χτυπήματα αλλού. Τηλεθεία στα Τάρταρα. Εδώ η Κουτσελίνη στο 14,3. Την φτάνει, έχουν μοιραστεί τα νούμερα, έχουν πάει και κάποια στην φωλιά των Κούκου στο Για πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Τι γράφει στις πρώτες εκπομπές. Για να δούμε. Στη φωλιά του Κούκου 11,3 ανέβηκε. Διψήφια νούμερα, ναι. Το Αλφα Ρεπορτάζ. 8,7. Μέχρι και η ΕΡΤ βλέπουμε ότι πήρε κάποια νούμερα από τη Face Κορδά, σημειώνοντας με την εκπομπή απευθείας 7,8%. Η Χριστίνα Λαμπύρη στο 5,7% είναι τα νούμερα που κάνει η εκπομπή εμείς. Σταθερά πεσμένα τα νούμερα. Και αν σας πούμε κιόλας, η Χριστίνα, το έχουμε πει δημοσίως και τα συλληπιτήριά μας. Ακριβώς. Για το χαμό της μητέρας της. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι ανησυχητικά για τη Face Κορδά. Ψάχνει να βρουν λύσεις στον Αντένα, να βάλουν νέες ενότητες. Εγώ μια ενότητα που διάβασα ότι θα μπει. Δεν με ενθουσίασε, τη βρήκα πολύ παροχημένη και παλαιακή. Όπως. Και θα έχει και αντιδράσεις, θεωρώ. Όπως. Είναι μια ενότητα όπου θα δείχνουν πώς να γίνουν οι γυναίκες σωστές νοικοκυρές. Έτσι. Στην Ελλάδα του 2000. Είναι κακό, γιατί έχει παραγγείλει. Όχι, είναι κακό. Εγώ προσωπικά το βρίσκω ρατσιστικό. Ρατσιστικό δεν θεωρώ δεν είναι, ότι συγγνώμη. Πρέπει η τηλεόραση να δείχνει πώς μια γυναίκα θα γίνει σωστή. Εάν δεν ξέρει να βράζει μια αυγά, δεν κέρδισε. Τι δεν κάνει, Καράλι, αν δεν ξεσυδερώνει. Θα το δείξει αυτό η Face Κορδά, πώς θα βράσει. Θα το δείξει κάποιοι. Αυγό. Εγώ θα το μάθω τώρα. Η Βαλεντίνα, Βαλεντίνα Σακίδου, εδώ περίμενε. Που είσαι η πιο νέα στην παρέα. Ξερασιδερώνει. Όχι. Να βάζει πλυντήριο, ξέρει. Όχι. Θα δει Κορδά το πρωί να μάθει το κορίτσι. Άρα, πώς θα παντρευτεί μεθαύριο. Άρα, γι' αυτό γυρνάμε προς τα πίσω. Πώς θα παντρευτεί μεθαύριο η Βαλεντίνα μας εδώ. Προς τα πίσω. Αυτά τα έκανε η Μαλβίνα, η Κάραλη. Μαγειρεύει η Βαλεντίνα. Πριν. Συγγνώμη, αυτό ούτε μαγειρεύει. Να πιάσουν, ούτε να βράσουν αυγά με τρελάντε. Αυγά στην κορδά. Αυγά ξέρει να βράζει όμως. Αυγά ο καθένα ή πώ. Αυγά ξέρει να βράζει, το πούμε όμως αυτό. Δεν ξέρω να βράζω αυγά. Αλήθεια τώρα λες. Αλήθεια σας λέω. Μόνο να φτιάχνω τόστ, πατάτες τηγανιτές. Μια χαρά. Εντάξει, διαρκεί την έχουμε. Τα ωραία, τα νόστιμα. Επίσης, να πούμε κάτι ακόμα για τη Face Κορδά, ότι πολλοί την κατηγορούν ότι βαδίζει στα χνάρια της Ελένης Μενεγάκη. Κάτσε, έχουμε τη φωτογραφία της Μενεγάκη, ξέρεις να το βάλεις στο θέμα αυτό.